Είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στην προετοιμασία της συσκευής. Έχουμε γεμίσει το δοχείο του νερού μέχρι την NX Max, παίρνουμε τη βάση και τοποθετούμε στη θέση της και χρησιμοποιούμε την ειδική κάψουλα που παρέχεται μαζί με τη συσκευή. Τοποθετούμε το δοχείο του νερού στη θέση του. Κουμπώνει και είμαστε έτοιμοι με αυτό. Ανοίγουμε τη συσκευή και κατόπιν ανοίγουμε την θήκη της κάψουλας. Παρότι φαίνεται ότι είναι σχετικά εύκολο να τοποθετηθεί, πρέπει να βρεις ποια είναι η σωστή επιφάνεια. Στην αρχή μου φάνηκε ότι ήταν αυτή και μπορείς να καταλάβεις ότι δεν μπαίνει στη θέση της αφού δεν κουμπώνει. Επιμένουμε να τη βάζουμε με τον λάθος τρόπο και ναι, βάζοντάς τη με τον σωστό τρόπο, η μηχανή κουμπώνει χωρίς κάποιο πρόβλημα. Η προετοιμασία της συσκευής έγκυται στο να χρησιμοποιηθεί 3 φορές μόνο με τη χρήση του νερού που υπάρχει στη δεξαμενή. Θα δείξουμε μόνο τη μία φορά. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται ανοίγοντας το καπάκι της κάψουλας και ξανακλίνοντάς το, ώστε να συνεχιστεί η διαδικασία. Πατήσαμε το κουμπί της έναρξης και αφού το νερό αποκτήσει την επιθυμητή θερμοκρασία, αρχίζει και ρέει από το ακροφύσιο. Η ποσότητα του νερού που πρέπει να τρέξει είναι υπολογισμένη από τη μηχανή. Θα σταματήσει αυτόματα. Είμαστε σχεδόν έτοιμοι. Το νερό σταματάει να ρέει και η διαδικασία ολοκληρώνεται. Θα την επαναλάβουμε άλλες 2 φορές. Ακολουθεί το βίντεο με την προετοιμασία και την παρασκευή ενός φλιτζανιού καφέ εσπρέσο.